Να σας καλωσορίσω και στο σημερινό σεμινάριο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Μακρύδη, που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Laboratory of Statistics and Data Analysis. Εκτός αυτού, εργάζεται ως Visiting Lecturer στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, έχει στο παρελθόν εργαστεί ως Special Scientist στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν στη Γαλλία. Έχει πτυχίο στα μαθηματικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στην στατιστική και μοντελοποίηση επίσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο και έχει λάβει διδακτορικό στην στατιστική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πεδίο των στοχαστικών διαδικασιών και μοντελοποίησης με θεωρία αξιοπιστίας. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή ομιλία. Ο λόγος σε σένα. Περίπου 45 λεπτά η ομιλία και ακολουθεί η συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ Πάνο, είναι ιδιαίτερη μου τιμή που με καλείτε να μιλήσω εκεί πέρα, έστω και διαδικτυακά. Οπότε ευχαριστώ και εσένα και τον κύριο Τζούφα και όλους προφανώς. Ουσιαστικά στην εργασία αυτή συνδυάζουμε τη θεωρία των multi-stage συστημάτων με τις ημιμαρκοβιανές διαδικασίες. Multi-stage συστήματα, ουσιαστικά στα ελληνικά μπορούμε να πούμε ότι είναι συστήματα πολλών καταστάσεων. Είναι μια εργασία όπου έχει γίνει από κοινού με τους κύριο Αλέξανδρο Καραγεωρίου και Βλάτ Μπαρκού. Ξεκινώντας, ας δώσουμε μια ερμηνεία για το τι εννοούμε multi-stage συστήματα. Καταρχήν γνωρίζουμε ουσιαστικά ότι όλα τα συστήματα είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελούν τις διάφορες διεργασίες τους σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Τώρα, κάποια από αυτά μπορούν να εκτελούν τις διεργασίες τους σε διάφορα επίπεδα απόδοσης, τα οποία συνήθως καλούμε ποσοστά απόδοσης. Ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο έχει πεπερασμένου πλήθους τέτοια ποσοστά απόδοσης, θα το καλούμε multi-stage σύστημα. Ένα απλό παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να αποτελείται από νη μονάδες και να έχει νη συν ένα καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα μπορούμε να σκεφτούμε ένα αεροπλάνο με 4 κινητήρες, το οποίο βρίσκεται στην κατάσταση 1, ας θεωρήσουμε όταν είναι σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή όταν λειτουργούν και οι 4 κινητήρες αυτού εδώ του αεροπλάνου. Βρίσκεται στην κατάσταση 2, αν κάποιος εκ των 4 κινητήρων είχε χαλάσει. Άρα λειτουργεί μόνο με 3 κινητήρες. Μετά βρίσκεται στην κατάσταση 2, αν λειτουργεί με 2 μόνο κινητήρες. Στην κατάσταση 4, συγγνώμη, αν λειτουργεί 1 κινητήρας. Και στην κατάσταση 5, όπου είναι σε φάση μη λειτουργίας, όπου ουσιαστικά δεν λειτουργεί κανένας κινητήρας αυτού του αεροπλάνου. Αριστερά βλέπουμε και 2 ζωγραφιές κάποιων παραδειγμάτων αυτών των multi-stage συστημάτων. Η διαφορά στη δεύτερη ζωγραφιά είναι ότι ουσιαστικά μπορούμε από μια κατάσταση να... Όχι, και στις 2 μπορούμε να πάμε και να επιστρέψουμε, απλά είναι κάπως πιο πολύπλοκες οι διαδρομές που διενεργούνται στο δεύτερο αυτό σύστημα. Τώρα, τέτοιου είδους συστήματα, συνήθως η θεωρία τέτοιου συστημάτων συνήθως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιστήμες, μπορεί στην ιατρική, στις βιοεπιστήμες, σε γεωλογικές επιστήμες. Εμείς σε αυτή την εργασία όμως θα επικεντρωθούμε στη θεωρία αξιοπιστίας. Η ιδέα εδώ στη θεωρία αξιοπιστίας είναι ότι διαχωρίζουμε το σύνολο των καταστάσεων μας σε 2 υποσύνολα. Το σύνολο των λειτουργικών καταστάσεων και το σύνολο των μη λειτουργικών καταστάσεων. Άρα προφανώς αν το σύστημα μας εισέλθει από μια κατάσταση η οποία ανήκει στο σύνολο των λειτουργικών καταστάσεων σε μια κατάσταση η οποία ανήκει στο σύνολο των μη λειτουργικών καταστάσεων, αυτό υποδηλώνει αποτυχία του συστήματος μας. Έτσι, τι θα καλούμε αξιοπιστία ενός multi-stage συστήματος, θα είναι η δυνατότητα του συστήματος να παραμείνει σε λειτουργικές καταστάσεις.
Τώρα, ας προχωρήσουμε στον ορισμό μιας ημιμαρκοβιανής διαδικασίας. Καταρχήν να πούμε ότι οι ημιμαρκοβιανές διαδικασίες είναι χρήσιμα εργαλεία για τη μοντελοποίηση τέτοιων τεχνικών συστημάτων. Η ουσία εδώ πέρα είναι ότι στις ημιμαρκοβιανές διαδικασίες ουσιαστικά οι ημιμαρκοβιανές διαδικασίες είναι μια γενίκευση των μαρκοβιανών διαδικασιών, όπου φεύγουμε από την τετριμένη περίπτωση όπου θεωρούμε ότι οι χρόνοι παραμονής ακολουθούν την εκθετική κατανομή και μπορούμε να θεωρήσουμε μια οποιαδήποτε κατανομή θελήσουμε εμείς για τους χρόνους παραμονής. Άρα, αν το ζευγαράκι αυτό των διαδικασιών J και S, θα εξηγήσω σε λίγο τι είναι αυτές οι διαδικασίες J και S. Πρώτα ας δώσουμε αυτή την ιδιότητα που έχουμε εδώ πέρα. Αν αυτό το ζευγαράκι ικανοποιεί αυτή τη σχέση, που τι μας λέει αυτή η ιδιότητα? Μας λέει ότι αν εσύ θέλεις να υπολογίσεις την πιθανότητα να μεταβείς σε μια κατάσταση J, αυτή η μετάβαση να γίνει πριν από κάποια χρονική στιγμή TAV, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και έχεις όλη την πληροφορία, όλο το προηγούμενο ιστορικό του σε ποιες καταστάσεις βρισκόταν το σύστημά σου όλες τις προηγούμενες χρονικές στιγμές και ποιες ήταν οι χρονικές στιγμές τις οποίες έχουν συμβεί όλες αυτές οι μεταβάσεις, μπορείς να πετάξεις ουσιαστικά όλη αυτή την πληροφορία μπορείς να την πετάξεις και να κρατήσεις μόνο την αμέσως προηγούμενη, το που βρισκόσουν την αμέσως προηγούμενη χρονική στιγμή. Άρα, αν αυτό μπορεί να γίνει, αν αυτή η ιδιότητα ικανοποιείται, τότε αυτό το ζευγαράκι των διαδικασιών J και S καλείται ανανεωτική διαδικασία Markov και η διαδικασία Z καλείται ημιμαρκοβιανή διαδικασία, η οποία είναι συνυφασμένη με αυτό το ζευγαράκι των διαδικασιών J και S. Τώρα, για να δούμε τι εννοούμε με αυτές τα J και τα S, ας δούμε το αριστερό σχήμα εδώ πέρα, όπου βλέπουμε ότι στον άξονα ψ ουσιαστικά έχουμε τη διαδικασία J, η οποία μας δίνει ουσιαστικά την κατάσταση την οποία βρίσκεται στο σύστημά μας σε κάθε βήμα που μας ενδιαφέρει, σε κάθε χρονική στιγμή την οποία μας ενδιαφέρει. Στον άξονα Χ έχουμε τις χρονικές στιγμές τις οποίες γίνεται η εκάστοτε μετάβαση του συστήματός μας και έχουμε επίσης τις στοιχείες μεταβλητές Χ με δείχτη N, όπου ορίζουν ουσιαστικά τους χρόνους παραμονής. Άρα με χ-n ουσιαστικά θα ορίζουν ότι θα είναι η διαφορά της χρονικής στιγμής sn πλην 1, της sn πλην 1, συγγνώμη, από την sn. Τώρα, ορίζουμε επίσης μια απαριθμητική διαδικασία n tav, που ουσιαστικά απαριθμεί το πλήθος των μεταβάσεων μέχρι και τη χρονική στιγμή TAF. Κάνοντας τώρα αυτά υπόψη, πάμε να δούμε και τι είναι τα βασικά στοιχεία που διέπουν αυτή την ημιμαρκοβιανή διαδικασία. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά τις αρχικές πιθανότητες, τις οποίες συμβολίζουμε με α με δείκτη J, όπου ουσιαστικά μας δίνει την πιθανότητα να ξεκινήσει το σύστημά μας σε μια κατάσταση J, τη χρονική στιγμή 0, αν θεωρήσουμε ότι ξεκινάμε να το παρατηρούμε τη χρονική στιγμή 0, και τον πυρήνα της ημιμαρκοβιανής διαδικασίας, τον οποίο συμβολίζουμε με QIJ TAF, και ο οποίος παρατηρούμε ότι ουσιαστικά δίνεται, μπορεί να γραφεί ως το γινόμενο των πιθανοτήτων μετάβασης της εμβαπτισμένης μαρκοβιανής διαδικασίας επί την κατανομή των χρόνων παραμονής. Άρα έχουμε μιλήσει τώρα και για μια εμβαπτισμένη μαρκοβιανή διαδικασία. Είναι η διαδικασία J την οποία είχαμε δει προηγουμένως, όπου ουσιαστικά μαζί με την ημιμαρκοβιανή διαδικασία μας έχουμε και αυτή η οποία ουσιαστικά μας δίνει κάθε φορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημά μας. Τώρα, στην εργασία αυτή ορίζουμε και κάποιες στοιχείες μεταβλητές TAF-IJ, οι οποίες ουσιαστικά δηλώνουν, εκφράζουν κάποιους πιθανούς χρόνους. Τι εννοούμε με αυτό στους πιθανούς χρόνους? Θα το καταλάβουμε μόλις δούμε την ιδιομορφία ουσιαστικά του συστήματος που προτείνουμε εμείς εδώ. Το σύστημα μας εδώ πέρα εμάς επιλέγει την επόμενη κατάσταση στην οποία θα μεταβεί ως να είναι αυτή
που η οποία χρειάζεσαι τον λιγότερο χρόνο για να μεταβείς σε αυτή. Άρα έχουμε αυτούς τους πιθανούς χρόνους μετάβασης να μεταβούμε σε κάποια κατάσταση και επιλέγεται αυτός που είναι ο ελάχιστος. Άρα έχοντας αυτή την ιδιομορφία στο μυαλό μας, παρατηρούμε ότι τελικά ο χρόνος, η κατανομή των χρόνων παραμονής, αυτή η WAGE του TAF, ουσιαστικά δεν εξαρτάται από τη μετάβαση στην οποία πηγαίνουμε. Άρα είναι δηλαδή ανεξάρτητη από τον J. Έτσι μπορούμε να συμβολήσουμε αυτή την κατανομή απλά με W με δίχτυ I του TAF. Τώρα, τι έχουμε εδώ πέρα. Ουσιαστικά έχουμε ότι στο κλασικό μοντέλο η κατανομή του χρόνου παραμονής είναι ίδια ασχέτως του σε ποια κατάσταση πήγαμε ή σε ποια κατάσταση πάμε ή από ποια κατάσταση ήρθαμε. Αυτό στο κλασικό μοντέλο. Στο δικό μας μοντέλο εδώ πέρα δεν είναι απαραίτητο να έχουμε την ίδια κατανομή σε κάθε χρονική στιγμή, σε κάθε κατάσταση. Άρα δεν έχουμε αυτό το IIND που λέμε και έχουμε το ININD, not identically distributed. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρούμε την πιο κάτω κλάση κατανομών η οποία έχει σαν παράμετρο το α και έχει την ιδιότητα αυτή εδώ η οικογένεια κατανομών να είναι κλειστή ως προς το ελάχιστο. Γιατί ουσιαστικά εμάς κάθε φορά μας ενδιαφέρει αυτό το WA του TAF που είχαμε πει, είναι ουσιαστικά η κατανομή του ελαχίστου. Όμως η κατανομή του ελαχίστου δεν είναι τόσο εύκολη να υπολογιστεί κάθε φορά, οπότε παραμένοντας μέσα σε αυτή την οικογένεια κατανομών, μπορούμε πολύ εύκολα να υπολογίσουμε αυτή την κατανομή του ελαχίστου, γιατί ουσιαστικά βρίσκεται μέσα σε αυτή την οικογένεια, είναι της ίδιας μορφής. Άρα χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το πλεονέκτημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες κατανομές οι οποίες ανήκουν σε αυτήν εδώ την οικογένεια, όπως είναι η γεωμετρική κατανομή, η εκθετική, η Weinbull, η Rally, η Pareto και η Kumarasamy κατανομή, ενδεχομένως και άλλες. Τώρα, βασισμένη σε αυτήν εδώ την τελευταία, την Kumarasamy κατανομή, ερχόμαστε και δημιουργούμε μια πιο γενική κλάση κατανομών, την οποία ονομάζουμε G-κλάση κατανομών, η οποία ουσιαστικά έχει την ιδιότητα να βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε αυτήν την οικογένεια που έχουμε πει προηγουμένως, να είναι δηλαδή κλειστή ως προς το ελάχιστο. Κάτι που δεν έχω σημειώσει ούτε προηγουμένως είναι αυτό το F, TAF, 1, που ουσιαστικά εδώ το 1 θέλει να μας πει ότι αυτή την παράμετρο α έλα και, λάβε, και θεώρησε την ότι είναι μονάδα. Παίρνοντας, αν θεωρήσεις ουσιαστικά αυτή την παράμετρο μονάδα, το τι θα πάρεις αυτή την G στη C, όπου G θεωρούμε ότι είναι η κατανομή η οποία γεννά αυτή την κλάση κατανομού. Με την έννοια ότι οποιαδήποτε G εσύ θεωρήσεις, θα πάρεις και μια καινούργια G κλάση κατανομών. Άρα, θεώρησε μια G, όποια θες εσύ, όποια κατανομή G θες να πάρεις, παίρνεις μια καινούργια G κλάση κατανομών. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαίο η G σου να είναι κατανομή, μπορεί να είναι και μια απλή συνάρτηση. Όπως για παράδειγμα, αν στην G θεωρήσεις την ταυτοτική συνάρτηση, το τι θα πάρεις την Kumarasamy κατανομή. Απλά έτσι λίγο ιστορικά, η ιδέα αυτών των οικογένειων κατανομών, των οικογενειών κατανομών έρχεται από πολύ παγιά, όπως για παράδειγμα εδώ πέρα όπου είχαν θεωρήσει αυτή την Compers κατανομή και είχαν δημιουργήσει διάφορες εκθετικές οικογένειες σαν αυτές τις τρεις που βλέπουμε από κάτω. Απλά έτσι μια μικρή σημείωση, αν δούμε λίγο την δεύτερη οικογένεια κατανομών, φαίνεται να μοιάζει λίγο με τη δική μας. Απλά εδώ πέρα η G είναι ουσιαστικά η εκθετική κατανομή, είναι συγγνώμη, η Compers κατανομή, ενώ σε εμάς μπορείς να θεωρήσεις μια όποια θέλεις εκεί πέρα στην G. Τώρα, επειδή έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε για θέματα αξιοπιστίας, να αναπτύξουμε λίγο τη θεωρία αξιοπιστίας. Στη θεωρία αξιοπιστίας υπάρχουν διάφοροι δείχτες αξιοπιστίας, όπως είναι η παράμετρος αξιοπιστίας, την οποία συμβολίζουμε με R συνήθως, και είναι ουσιαστικά η πιθανότητα η τυχαία μας μεταβλητή Χ να ξεπεράσει
μια άλλη τυχαία μεταβλητή ψ. Ένα παράδειγμα εδώ πέρα, να δανειστούμε ένα παράδειγμα από τη θεωρία μηχανικής, όπου αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο, έστω ότι χ είναι τυχαία μεταβλητή η οποία εκφράζει τη δύναμη που ασκούμε σε αυτό το μεταλλικό αντικείμενο και ψ είναι η τυχαία μεταβλητή η οποία εκφράζει την αντοχή του αντικειμένου μας. Άρα προφανώς το τι μας ενδιαφέρει, αυτό εδώ πέρα, η πιθανότητα, η δύναμή μας να υπερβεί, η δύναμη που ασκούμε να υπερβεί την αντοχή του υλικού μας. Τώρα, αν αυτές οι δύο τυχαίες μεταβλητές χ και ψ προέρχονται από αυτή την G-class κατά νομών την οποία έχουμε ορίσει προηγουμένως, με δύο διαφορετικές παραμέτρους α1 και α2 προφανώς, αποδεικνύεται ότι αυτή η παράμετρος αξιοπιστίας είναι σταθερά. Μάλιστα, έχει αυτήν εδώ τη μορφή α2 δι α1 συν α2. Προφανώς υπάρχουν και διάφοροι άλλοι δείκτες αξιοπιστίας, όπως είναι για παράδειγμα η συνάρτηση αξιοπιστίας, R του TAF, η οποία μας δίνει την πιθανότητα το σύστημά μας να παραμείνει σε λειτουργικές καταστάσεις μέχρι τη χρονική στιγμή TAF. Η availability στα ελληνικά νομίζω ότι μπορούμε να την πούμε σαν διαθεσιμότητα, όπου ουσιαστικά είναι η πιθανότητα το σύστημά μας να παραμείνει σε λειτουργικές καταστάσεις ακριβώς, να βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση ακριβώς στη χρονική στιγμή TAF. Γι' αυτό και πολλές φορές αναφέρεται και σαν στιγμιαία συνάρτηση αξιοπιστίας. Maintainability, διαθεσιμότητα δηλαδή, συντηρησιμότητα, δηλαδή η πιθανότητα το σύστημά μας να επισκευαστεί μέχρι τη χρονική στιγμή TAF, δεδομένου ότι έχει χαλάσει κατά τη χρονική στιγμή 0. Επίσης είναι ο μέσος χρόνος μέχρι την αποτυχία και προφανώς υπάρχουν και άλλοι δείκτες αξιοπιστίας που κάποιος ίσως ενδιαφέρεται να υπολογίσει. Τώρα, θυμάστε είχαμε πει ότι ο πυρήνας της ημιμαρκοβιανής αλυσίδας δίνεται ως το γινόμενο των πιθανοτήτων μετάβασης της εμπαπτισμένης μαρκοβιανής αλυσίδας, όπου στη δική μας περίπτωση, αν είμαστε στην κλάση εδώ πέρα που έχουμε πει, έχει αυτήν εδώ τη μορφή αυτές οι πιθανότητες μετάβασης, πολλαπλασιασμένες με την κατανομή των χρόνων παραμονής. Όπου η κατανομή αυτών των χρόνων παραμονής, είχαμε πει, αφού βρίσκεται στην οικογένεια αυτή την G-κλάση κατανομών, άρα είναι κλειστή προς το ελάχιστο, οπότε έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Τώρα, το τι μας ενδιαφέρει μας, προφανώς να κάνουμε εκτίμηση των παραμέτρων οι οποίες εμπλέκονται στο σύστημά μας. Άρα, θεωρούμε εδώ πέρα διάφορες περιπτώσεις τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε, γράφουμε κάτω, δίνουμε την πιθανοφάνεια και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας εκτιμούμε τις παραμέτρους. Κάποιες περιπτώσεις τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε, παίρνουμε, να σας πω καταρχήν ότι ενδιαφερόμαστε, δίνουμε ουσιαστικά περιπτώσεις εδώ πέρα όπου ενδέχεται να έχουμε πολλές ταυτόχρονα διαδρομές, πολλές πραγματώσεις ταυτόχρονα του συστήματός μας. Άρα έχουμε σε πλήθος L διαδρομές, L πραγματώσεις. Και η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν έχουμε sensoring. Σε αυτήν την περίπτωση η πιθανοφάνεια μας έχει αυτήν εδώ τη μορφή, όπου βλέπετε ότι για να καταφέρουμε να γράψουμε αυτή τη μορφή χρειάζεται να εισάγουμε κάποιες απαριθμητικές διαδικασίες, όπως είναι για παράδειγμα, αν πάρω από την αρχή, είναι αυτή εδώ η απαριθμητική διαδικασία, όπου ουσιαστικά απαριθμεί το πλήθος αυτών των διαδρομών, οι οποίες ξεκινούν από την κατάσταση I. Αυτή εδώ που βρίσκεται στον εκθέτη είναι η απαριθμητική διαδικασία η οποία μας μετράει το πλήθος των μεταβάσεων από την κατάσταση I στην κατάσταση J κατά την L διαδρομή, κατά την L μικρό διαδρομή και μέχρι τη χρονική στιγμή την οποία παρατηρούμε το σύστημά μας, την οποία έχουμε συμβολήσει με M κεφαλαίου, με μη κεφαλαίου.
Εδώ πέρα, να εξηγήσουμε λίγο αυτήν εδώ την τυχαία μεταβλητή που βλέπουμε, γιατί έχει αυτούς τους δείχτες πάνω ψηλά, είναι ουσιαστικά ο χρόνος παραμονής στην κατάσταση I κατά την L διαδρομή, κατά την K επίσκεψη. Γιατί προφανώς ενδέχεται στην κατάσταση I να βρεθούμε αρκετές φορές. Επειδή δεν είναι ο ίδιος ο χρόνος παραμονής σε κάθε περίπτωση που βρισκόμαστε, σε κάθε επίσκεψη που κάνουμε στην I, άρα το δηλώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν πάμε εδώ όπου έχουμε την πιθανοφάνεια στην περίπτωση όπου έχουμε λογοκρισία στο τέλος, λογοκρισία στο τέλος εννοούμε ότι ουσιαστικά παρατηρούμε το σύστημά μας μέχρι μια δεδομένη στιγμή και ξαφνικά το χάνουμε. Άρα το πρόβλημα έγκυται στο τελευταίο κομματάκι, όπου ουσιαστικά ο χρόνος παραμονής στην τελευταία κατάσταση, ο χρόνος που γνωρίζουμε εμείς, δεν είναι ουσιαστικά όσος είναι ο πραγματικός. Ο πραγματικός είναι μεγαλύτερος από αυτό που γνωρίζουμε. Γι' αυτό και εδώ πέρα στην πιθανοφάνεια έχουμε ένα επιπλέον όρο όπου έχει να κάνει με τη συνάρτηση επιβίωσης. Αφού είπαμε ότι ο χρόνος ο πραγματικός είναι μεγαλύτερος από αυτόν εδώ που παρατηρούμε. Άρα, ας ξεκινήσω από εδώ πέρα, έχουμε αυτήν εδώ την τυχαία μεταβλητή όπου εκφράζει τον λογοκριμένο πλέον χρόνο παραμονής στην κατάσταση I κατά την κάπα επίσκεψη και έχουμε και μία επιπλέον διαδικασία η οποία απαριθμεί το πλήθος των διαδρομών οι οποίες έχουν σαν τελευταία κατάσταση την I και αυτή η τελευταία κατάσταση είναι λογοκριμένη. Με την ίδια λογική μπορεί κάποιος να γράψει κάτω την πιθανοφάνεια στην περίπτωση όπου έχει λογοκρισία στην αρχή. Άρα εδώ πέρα αυτός είναι ο όρος που συνεισφέρει στην περίπτωση που έχουμε λογοκρισία στην αρχή. Και αντίστοιχα έχουμε την τυχαία μεταβλητή η οποία μας δίνει το χρόνο παραμονής στην κατάσταση I ως να είναι η αρχική μας κατάσταση, αλλά να είναι λογοκριμένη κατά την κάπα επίσκεψη. Και έχουμε και αυτή τη διαδικασία, η οποία απαριθμεί το πλήθος αυτών των διαδρομών που έχουν σαν αρχική κατάσταση την I και να είναι λογοκριμένη. Σαν πιο γενική περίπτωση εδώ πέρα, έχουμε την περίπτωση όπου κάποιες διαδρομές ενδέχεται να έχουν λογοκρισία στην αρχή, κάποιες ενδέχεται να έχουν στο τέλος, κάποιες ίσως έχουν και στην αρχή και στο τέλος και κάποιες δεν έχουν ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος. Αυτό εδώ πέρα το εξασφαλίζουμε με αυτές τις δύο δίχτριες δίτιμες τυχαίες μεταβλητές, όπου παίρνουν την τιμή 1 και 0 αναλόγως αν υπάρχει λογοκρισία στην αρχή ή στο τέλος με δίχτυ ή εδώ πέρα και 0 αν δεν υπάρχει. Και βλέπουμε εδώ τους δύο αυτούς όρους. Ο πρώτος είναι αυτός που συνεισφέρει στην περίπτωση που έχουμε λογοκρισία στην αρχή, ενώ αυτός συνεισφέρει στην περίπτωση που έχουμε, αν έχουμε λογοκρισία στο τέλος. Άρα είπαμε ότι εμείς κάνουμε εκτίμηση παραμέτρων, άρα στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει λογοκρισία, οι εκτιμητές των παραμέτρων α, ή j δίνονται από αυτήν εδώ τη σχέση, ενώ και εδώ είναι ο εκτιμητής των αρχικών πιθανοτήτων. Τώρα, στην περίπτωση που έχουμε λογοκρισία, δίνουμε εδώ την περίπτωση που έχουμε λογοκρισία στο τέλος, όμοια φτιάχνονται και οι υπόλοιπες. Ουσιαστικά το τι έχουμε επιπλέον, έχουμε εδώ στον παρονομαστή έναν επιπλέον όρο, ο οποίος συνεισφέρει στην περίπτωση που έχουμε λογοκρισία στο τέλος. Με την ίδια λογική, αν έχουμε λογοκρισία στην αρχή, έχουμε έναν όρο ο οποίος συνεισφέρει σε αυτήν την περίπτωση και αν υπάρχουν και τα δύο μαζί, έχουμε δύο επιπλέον όρους εδώ στον παρονομαστή. Και δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τον εκτιμητή των αρχικών μας πιθανοτήτων. Τώρα, μιας και έχουμε πει ότι ουσιαστικά εμείς βασιζόμαστε, έχουμε σαν baseline αυτή την κουμαρασουάμι κατανομή, για να φτιάξουμε την κλάση κατανομός την οποία χρησιμοποιούμε, έχουμε εδώ πέρα και τους εκτιμητές επακριβώς στην περίπτωση της κουμαρασουάμι κατανομής, δηλαδή στην περίπτωση όπου οι χρόνοι παραμονής προέρχονται από αυτήν την κουμαρασουάμι κατανομή. Αρχικά έχουμε τους εκτιμητές στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει καθόλου λογοκρισία και εδώ η περίπτωση όπου έχουμε λογοκρισία στο τέλος. Τώρα, όσον αφορά αυτήν την παράμετρο σε της κουμαρασουάμι κατανομής, μπορεί κάποιος να την υπολογίσει όπως γνωρίζουμε, παίρνοντας το λογάριθμο της πιθανοφάνειας, παραγωγίζοντας, παίρνουμε μία εξίσωση, λύνουμε αυτή την εξίσωση και έτσι βρίσκουμε τον εκτιμητή αυτόν τον σε.
Τώρα, μιας και έχουμε εκτιμήσει αυτές τις παραμέτρους αΐΤΖ και αΐ, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκτίμηση όλων των υπόλοιπων ποσοτήτων που εμπλέκονται σε αυτό το ημιμαρκοβιανό μοντέλο. Έχουμε δηλαδή τις πιθανότητες μετάβασης της εμπαπτισμένης μαρκοβιανής αλυσίδας, έχουμε τον εκτιμητή της κατανομής των χρόνων παραμονής, άρα έχοντας αυτά τα δύο και παίρνοντας το γενόμενο μπορεί κάποιος να εκτιμήσει τον πυρήνα της ημιμαρκοβιανής αλυσίδας και προφανώς να εκτιμήσει και διάφορους συντελεστές αξιοπιστίας, όπως είναι για παράδειγμα αυτή η παράμετρος αξιοπιστίας που είχαμε δει προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες αξιοπιστίας, χρειάζεται λίγο να πούμε έτσι λίγα πράγματα εδώ πέρα όσον αφορά τη θεωρία αξιοπιστίας. Είχαμε πει και στην αρχή ότι η ιδέα είναι ότι χωρίζουμε το σύνολο των καταστάσεων μας σε λειτουργικές καταστάσεις, τις ονομάζουν upstates, πάνω καταστάσεις, και κάτω καταστάσεις, αυτές που είναι μη λειτουργικές καταστάσεις. Άρα, U το σύνολο των λειτουργικών και D το σύνολο των μη λειτουργικών καταστάσεων. Έτσι, μπορούμε να περιορίσουμε όλες τις ποσότητές μας με βάση αυτά τα σύνολα U και D. Τώρα, για να μπορέσουμε να δώσουμε και τα παρακάτω, ας ορίσουμε και αυτή την καινούρια διαδικασία, αυτή την καινούρια ποσότητα, την ψ-ταφ, όπου αυτή λέγεται μαρκοβιανή, να το πω στα ελληνικά, είναι ανανεωτική συνάρτηση Μαρκόβ. Και ουσιαστικά μας δίνει το μέσο πλήθος μεταβάσεων στην κατάσταση J μέχρι τη χρονική στιγμή TAF, δοθέντος ότι έχουμε ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει το σύστημά μας από την κατάσταση A. Τώρα, έχοντας όλα αυτά υπόψη, μπορεί κάποιος να προχωρήσει στην εκτίμηση και των υπόλοιπων δειχτών αξιοπιστίας που έχουμε δει προηγουμένως, όπως είναι η συνάρτηση αξιοπιστίας. Ουσιαστικά εδώ πέρα, για να εκτιμήσει κάποιος αυτή την συνάρτηση αξιοπιστίας, χρειάζεται να πάρει, να εκτιμήσει τις αρχικές πιθανότητες περιορισμένες στο σύνολο U και τις πιθανότητες μετάβασης της ημιμαρκοβιανής διαδικασίας. Γι' αυτό έχουμε αυτό το TAF μέσα στην παρένθεση, αφού έχουν εξάρτηση αυτές από το χρόνο τον οποίο μας ενδιαφέρει, περιορισμένες και αυτές στο σύνολο U. Για να βρούμε τώρα αυτές εδώ τις πιθανότητες μετάβασης, χρειάζεται κάποιος να εκτιμήσει τον πυρήνα και μάλιστα τον πυρήνα ο οποίος είναι περιορισμένος σε αυτό το σύνολο U. Έχοντας εκτιμήσει τώρα αυτή τη συνάρτηση αξιοπιστίας, μπορεί κάποιος να εκτιμήσει και το ρυθμό αποτυχίας που δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση. Χρειάζεται κάποιος να κάνει και παράγωγο εδώ πέρα. Όσον αφορά τις άλλες δύο ποσότητες, διαθεσιμότητα και συντηρησιμότητα, όσον αφορά τους εκτιμητές, δίνονται από τις σχέσεις που βλέπουμε, με αντίστοιχο τρόπο εξηγούνται και αυτά, όπως και προηγουμένως. Ενώ όσον αφορά το μέσο χρόνο αποτυχίας, όσον αφορά τον εκτιμητή ουσιαστικά, πρέπει κάποιος να εκτιμήσει αυτήν εδώ τη σχέση, άρα να εκτιμήσει αυτές εδώ τις ποσότητες. Απλά ένα μικρό σχόλιο εδώ πέρα όσον αφορά την εκτίμηση αυτών εδώ των μέσων χρόνων παραμονής. Μπορεί κάποιος είτε να χρησιμοποιήσει το θεωρητικό τρόπο, δηλαδή να πάρει το ολοκλήρωμα αυτής εδώ της ποσότητας, ή να χρησιμοποιήσει τους εκτιμητές ροπών. Κάτι όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπετε, από πάνω έχουμε τη θεωρητική περίπτωση και κάτω την περίπτωση της μεθόδου των ροπών. Τώρα, για να έτσι λίγο να τα βάλουμε όσα είπαμε σε μία τάξη στο μυαλό μας και να τα δούμε και λίγο από μία πρακτική σκοπιά. Θεωρούμε εδώ πέρα, κάνουμε προσομοίωση
προσομοίωση ενός μαρκοβιανού μοντέλου, αλλά παίρνουμε την περίπτωση που έχουμε πολλές πραγματώσεις, πολλές διαδρομές, σε πλήθος L διαδρομές εδώ πέρα. Οι χρόνοι παραμονής μας ακολουθούν Κουμαρασουάμι κατανομή, μιας και είναι η πρωταγωνίστρια ουσιαστικά σε αυτή την εργασία, έχουμε πάρει αυτή την περίπτωση. Έχουμε θεωρήσει ότι η παράμετρο C της Κουμαρασουάμι κατανομής είναι ίση με 2 και έχουμε ορίσει το σύνολο, το συνολικό χρόνο παρατήρησης να είναι 1000 χρονικές μονάδες. Έχουμε κάνει εκτίμηση παραμέτρων και στις 4 περιπτώσεις όπου έχουμε δει, στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει λογοκρισία, στην περίπτωση όπου υπάρχει λογοκρισία στο τέλος, στην περίπτωση όπου υπάρχει λογοκρισία στην αρχή, σε όλες τις διαδρομές μας, και τελευταία η πιο γενική περίπτωση όπου κάποιες από τις διαδρομές έχουν λογοκρισία στην αρχή, κάποιες στο τέλος, κάποιες και στις 2 περιπτώσεις έχουν λογοκρισία και κάποιες καθόλου. Τώρα έτσι για να έχουμε κάποιες τιμές στις οποίες να μπορούμε να συγκρίνουμε, έχουμε θεωρήσει ότι οι παράμετροι α ή j έχουν αυτές τις αρχικές, αυτές τις πραγματικές τιμές και οι πιθανότητες μετάβασης της εμπαπτισμένης μαρκοβιανής διαδικασίας έχουμε θεωρήσει να παίρνουν αυτές εδώ τις τιμές. Και εμείς τώρα καλούμαστε να τις εκτιμήσουμε αυτές, χρησιμοποιώντας αυτές τις προσομοιωτικές μεθόδους. Άρα, στην πρώτη περίπτωση, όπου έχουμε την περίπτωση όπου δεν υπάρχει λογοκρισία, να σημειώσω κάτι που έχω ξεχάσει να πω, ότι εδώ πέρα θεωρούμε ένα σύστημα όπου έχει μόνο 3 καταστάσεις. Άρα, όσον αφορά τις αρχικές πιθανότητες του συστήματος μας, αναμέναμε, αφού έχουμε 3 καταστάσεις, να είναι στο 1/3, πράγμα που φαίνεται εδώ πέρα, ότι πράγματι η εκτίμησή μας είναι αρκετά κοντά στο 1/3. Όσον αφορά τώρα τις παραμέτρους α ή j, τους εκτιμητές των παραμέτρων α ή j και τους εκτιμητές των πιθανοτήτων μετάβασης της εμπαπτισμένης μαρκοβιανής διαδικασίας, φαίνεται να συμπεριφέρονται καλύτερα, δηλαδή να είναι πιο ακριβείς οι εκτιμητές μας, συναρτήσει των τετραγωνικών σφαλμάτων ουσιαστικά δίνουμε εδώ πέρα. Άρα συναρτήσει αυτών βλέπουμε να είναι πιο ακριβής όσο το πλήθος των διαδρομών μας αυξάνεται. Αυτό το L ουσιαστικά εδώ πέρα μετράει το πλήθος των διαδρομών που έχουμε, το πλήθος των πραγματώσεων που έχουμε κάθε φορά. Ενώ όσον αφορά τις πιθανότητες μετάβασης της ήμι μαρκοβιανής διαδικασίας, πάλι συναρτήσει των τετραγωνικών σφαλμάτων, παρατηρούμε ότι όσο πιο κοντά στο παρόν είμαστε, άρα όσο η πρόβλεψή μας είναι μικρότερου χρονικού ορίζοντα, τόσο πιο ακριβής είναι και η εκτιμήση μας. Βλέπετε ότι όσο το TAF είναι πιο κοντά στο 0, στο 0,1 ας πούμε, έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, έχουμε αυτό τότε τα τετράγωνα των σφαλμάτων μας να είναι πολύ πιο μικρά. Κάτι το οποίο αναμέναμε ουσιαστικά. Κάτι αντίστοιχο το βλέπουμε και γραφικά εδώ πέρα, όπου έχουμε αυτές τις πιθανότητες μετάβασης της ήμι μαρκοβιανής διαδικασίας. Γραφικά τις βλέπουμε εδώ πέρα, από κατάσταση σε κατάσταση, δηλαδή αν βρισκόμαστε στην κατάσταση 1 και θέλουμε να πάμε στην κατάσταση 1, ποια είναι η εκτίμηση και ποια είναι η πραγματική τιμή. Εδώ αν είμαστε στην 1 και θέλουμε να πάμε στη 2 και ούτω καθεξής. Άρα παρατηρούμε ότι με μπλε χρώμα ουσιαστικά είναι οι εκτιμόμενες τιμές και με πράσινο χρώμα είναι οι πραγματικές τιμές. Βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, για διάφορες τιμές του TAF, αυτές οι πραγματικές και εκτιμόμενες τιμές σχεδόν ταυτίζονται. Σε όλα τα σχήματα το παρατηρούμε αυτό. Μάλιστα, αν επικεντρωθούμε στο πρώτο σχήμα, όπου είναι η πιθανότητα να πάμε από την 1 στην 1 κατά τη χρονική στιγμή TAF, παρατηρούμε ότι όσο αυτό το TAF, το TAF βρίσκεται στον άξονα Χ, όσο το TAF είναι πιο κοντά στο 0, αυτή η πιθανότητα τόσο πιο κοντά στη μονάδα είναι. Κάτι το οποίο πάλι το αναμέναμε, γιατί ενδέχεται το σύστημα να μην έχει προλάβει να κάνει κάποια μετάβαση. Άρα όσο πιο κοντά στο 0 είμαστε, όσο πιο κοντά στο 0 είναι ο χρόνος, τόσο πιο κοντά στη μονάδα είναι αυτή η πιθανότητα.
Ενώ όσο απομακρυνόμαστε από το μηδέν, τόσο μειώνεται αυτή η πιθανότητα, άρα τόσο αυξάνονται οι άλλες δύο. Με την ίδια λογική και στις υπόλοιπες, από τις υπόλοιπες καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα και στην περίπτωση που έχουμε λογοκρισία, εδώ παρουσιάζουμε την περίπτωση, την γενική περίπτωση, την πιο γενική περίπτωση που έχουμε λογοκρισία, είτε στην αρχή είτε στο τέλος. Αρχικά να εξηγήσουμε λίγο πώς κάνουμε προσομοίωση αυτών των περιπτώσεων λογοκρισίας. Εδώ ουσιαστικά δίνω το παράδειγμα όπου πώς κάνουμε την προσομοίωση των διαδρομών που έχουν λογοκρισία στην αρχή, με την ίδια λογική και για το τέλος. Άρα θεωρώντας την ομοιόμορφη κατανομή, επιλέγουμε ποιες διαδρομές από όλες ενδέχεται να έχουν λογοκρισία, άρα ποιες έχουν ουσιαστικά λογοκρισία, κατά την πρώτη, στην πρώτη κατάσταση. Τυχαία τώρα, άρα εμείς επιλέγουμε ποιες έχουν λογοκρισία, αλλά εκτιμούμε ολόκληρο το χρονικό διάστημα στο οποίο θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση. Τυχαία τώρα ερχόμαστε και κόβουμε αυτό το χρονικό διάστημα, το κόβουμε τυχαία κάπου και επιλέγουμε, για παράδειγμα, το δεύτερο κομμάτι αυτού του διαστήματος να είναι ο λογοκριμένος χρόνος, αυτόν τον οποίο δεν γνωρίζουμε, και το πρώτο κομμάτι να είναι ο παρατηρούμενος χρόνος. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει προφανώς μια διαφοροποίηση αυτής της μεθόδου εδώ πέρα. Και με αντίστοιχο τρόπο παίρνουμε και τη λογοκρισία όσον αφορά την τελευταία κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τους εκτιμητές, και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι οι εκτιμητές των αρχικών πιθανοτήτων είναι πολύ κοντά σε αυτό που αναμέναμε, πολύ κοντά στο 1 τρίτο. Όσον αφορά τους εκτιμητές των παραμέτρων α, j και των πιθανοτήτων μετάβασης της μαρκοβιανής, της βαπτισμένης μαρκοβιανής αλυσίδας, ακόμη μία φορά συμπεριφέρονται καλύτερα στην αρτήση των τετραγωνικών σφαλμάτων όσο αυτές οι πραγματώσεις αυξάνονται. Ενώ όσον αφορά τους εκτιμητές των πιθανοτήτων μετάβασης της ήμι μαρκοβιανής διαδικασίας, και εδώ φαίνεται να είναι πιο ακριβής όσο το TAF είναι μικρότερο. Το ίδιο παρατηρούμε σχηματικά, πάλι ακόμη μία φορά εκτιμόμενες και πραγματικές τιμές ταυτίζονται σχεδόν σε όλο το διάστημα το οποίο θέλουμε εμείς να κάνουμε εκτίμηση. Εδώ πέρα το τι θέλαμε να κάνουμε, θέλαμε να δούμε ουσιαστικά πώς επηρεάζει αυτή η λογοκρισία την εκτίμησή μας. Άρα έχουμε προσομοιώσει, μάλλον έχουμε σαν αρχική περίπτωση, σαν, πώς να την ονομάσω τώρα, σαν target περίπτωση. Είναι η πραγματική περίπτωση, η περίπτωση όπου έχουμε λογοκρισία στο τέλος. Άρα από εκεί βγαίνουν τα δεδομένα μας. Όμως εμείς ερχόμαστε λαθασμένα και εκτιμούμε όλες αυτές τις παραμέτρους, όχι χρησιμοποιώντας την περίπτωση όπου έχουμε λογοκρισία στο τέλος, αλλά χρησιμοποιώντας την περίπτωση όπου δεν υπάρχει λογοκρισία. Λαθασμένα το κάνουμε αυτό, για να δούμε πώς θα επηρεαστούν οι εκτιμητές μας. Παρατηρούμε ουσιαστικά εδώ πέρα ότι στην πρώτη περίπτωση είναι η περίπτωση όπου έχουμε πολλές πραγματώσεις μαζί, γι' αυτό και βλέπετε αυτό το L. Μάλιστα, δίνουμε σε κάθε μια από τις περιπτώσεις, πέραμε και διάφορες τιμές για το μη. Το μη, σας θυμίζω ότι είναι ο χρόνος παρατήρησης του συστήματός μας, 10 χρονικές μονάδες, 25 χρονικές μονάδες και ούτω καθεξής. Δίνουμε και το μέσο πλήθος των διαδρομών ανά κάθε περίπτωση. Παρατηρούμε ότι στις περιπτώσεις όπου το λογοκριμένο κομμάτι ουσιαστικά είναι περίπου στο 5 με 12% του μέσου πλήθους των διαδρομών μας,
Η πραγματική περίπτωση, εκτιμήσαμε, είπαμε, τις παραμέτρους και με την πραγματική περίπτωση, αλλά και λαθασμένα με την περίπτωση όπου δεν υπάρχει λογοκρισία. Άρα οι εκτιμητές που παίρνουμε από την πραγματική περίπτωση είναι καλύτεροι από ότι σε αυτή που πήραμε λαθασμένα. Ενώ όταν το λογοκριμένο κομμάτι αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% του μέσου πλήθους στον διαδρομό μας, παρατηρούμε ότι είτε με τον έναν τρόπο κάνεις την εκτίμηση, είτε με τον άλλον τρόπο κάνεις την εκτίμηση, δεν φαίνεται να το αντιλαμβάνεται ουσιαστικά εδώ πέρα το σύστημά μας. Όμοια και στην περίπτωση πιο κάτω, όπου εδώ πέρα είναι η περίπτωση όπου δεν έχουμε ταυτόχρονα πολλές διαδρομές, αλλά έχουμε μόνο μία διαδρομή, μεταβάλλουμε ουσιαστικά αυτό το χρόνο παρατήρησης του συστήματός μας. Εδώ πέρα παρατηρούμε ότι στην περίπτωση εδώ πέρα όπου ουσιαστικά το λογοκριμένο κομμάτι είναι περίπου το 10% του μέσου πλήθους της διαδρομής μας, πάλι η πραγματική περίπτωση δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή αντιλαμβάνεται το σύστημά μας ότι την ώρα που πάμε να κάνουμε την εκτίμηση λαθασμένα, είναι πράγματι λάθος περίπτωση, άρα δεν δίνει καλό εκτιμητή. Τώρα, το τελευταίο σχήμα και τελειώνω, αυτό και το επόμενο. Απλά εδώ πέρα θέλαμε να δούμε γραφικά, να εκτιμήσουμε ουσιαστικά αυτόν τον δείκτη αξιοπιστίας τον R που είχαμε δώσει πιο πριν. Δίνουμε εδώ πέρα την περίπτωση αυτού του παραμέτρου αξιοπιστίας, στην περίπτωση όπου η μετάβαση έγινε από το 2 στο 3 αριστερά και στην περίπτωση όπου έγινε από το 3 στο 2 δεξιά. Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν περίπτωση όπου δεν υπάρχει λογοκρισία στις διαδρομές μας. Έχουμε ουσιαστικά εδώ πέρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε προσομοιώσει 100 διαφορετικές ημιμαρκοβιανές διαδικασίες με διαφορετικές παραμέτρους κάθε φορά και υπολογίζουμε την πραγματική παράμετρο αξιοπιστίας και ταυτόχρονα κάνουμε και εκτίμηση. Και ερχόμαστε να συγκρίνουμε τα δύο. Παρατηρούμε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, παρατηρούμενες και εκτιμόμενες, οι παρατηρούμενες είναι με πράσινο χρώμα, οι εκτιμόμενες είναι με μπλε, τις περισσότερες φορές έρχεται μία και κάθεται πάνω στην άλλη, είναι δηλαδή ουσιαστικά ταυτίζονται. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και στην περίπτωση όπου έχουμε λογοκρισία είτε στην αρχή είτε στο τέλος. Εδώ πέρα πήραμε άλλες διαφορετικές μεταβάσεις, είχαμε από την 1 στη 2 τώρα και από την 3 στην 1, τυχαία τα πήραμε τώρα αυτά. Παρατηρούμε ακόμη μια φορά ότι ουσιαστικά εκτιμόμενες και παρατηρούμενες ποσότητες να ταυτίζονται σχεδόν για όλες αυτές τις 100 περιπτώσεις που έχουμε προσομοιώσει. Από εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Μακρύδη? Ίσως να κάνω εγώ την αρχή. Ευχαριστούμε. Ωραία ομιλία και ωραία δουλειά. Δεν έχω καταλάβει καλά το observation regime. Δηλαδή, κάθε πόσο συχνά υποτίθεται πως παρατηρούνται τα δεδομένα σε αυτή την εκτίμηση. Στο τέλος? Όχι. Εννοώ... Απλά σκέφτομαι, τα δεδομένα υποτίθεται ότι παρατηρούνται συνεχώς, είναι continuous time το μοντέλο. Οι παρατηρήσεις, αν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα, ας πούμε, κάθε πότε γίνονται, κάθε... Ουσιαστικά, ναι, το κατάλαβα. Όταν θα κάνουμε προσομοίωση, ερχόμαστε ουσιαστικά και κάπως διακριτοποιούμε την κατάσταση εδώ πέρα, αν και είναι συνεχής. Άρα θεωρώ, αν για παράδειγμα... Με ενδιαφέρουν οι μέρες, άρα έχω μία παρατήρηση κάθε μέρα. Αν με ενδιαφέρει η χρονική περίοδος να είναι ώρες, έχω μία παρατήρηση κάθε ώρα. Και στα πραγματικά δεδομένα, ας πούμε, τι είναι σύνηθες ως προς τον τρόπο που παρατηρούν? Αν και αυτό όσον αφορά τα πραγματικά δεδομένα, αλήθεια, όσον αφορά την προσομοίωση, το τι γίνεται ουσιαστικά,
θυμάστε ότι εδώ πέρα το μοντέλο μας επιλέγει την επόμενη κατάσταση στην οποία θα μεταβεί, ώστε να είναι αυτή που έχει το μικρότερο χρόνο. Άρα εμείς το τι προσομοιώνουμε κάθε φορά, αφού έχουμε ένα σύστημα τριών καταστάσεων, π.χ. στο παράδειγμα, εμείς κάνουμε, προσομοιώνουμε τρεις χρόνους κάθε φορά. Αν είμαστε στην ένα, προσομοιώνουμε να πας από την 1 στην 1, από την 1 στην 2, από την 1 στην 3. Από την 1 στην 1 ουσιαστικά απαγορεύεται, μιας έχουμε μια αρκοβιενή αλυσίδα, άρα η διαδικασία. Άρα έχουμε δύο χρόνους, ποιος από τους δύο είναι ο πιο μικρός, επιλέγει αυτό. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα δεν γίνεται διακριτοποίηση, έρχεται ο ίδιος ο χρόνος παραμονής να μας ορίσει ποιο θα είναι η επόμενη παρατήρηση, η επόμενη κατάσταση. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Ίσως να κάνω άλλη μία, αν δεν έχουμε πολλές. Σκεφτόμενος τα ιατρικά δεδομένα πιο πολύ, συχνά σε σχέση με κάθε κατάσταση υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να παίζουν ρόλο. Δηλαδή κάποιες συμμεταβλητές, επεξηγηματικές μεταβλητές, ας τις πω. Αν ήθελε κανείς να κάνει κάποιο είδους παλινδρόμηση, να φέρει είτε στο χρόνο είτε σε παραμέτρους της κατανομής τώρα ανάλογα. Πώς ταιριάζει αυτό σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε. Η αλήθεια μας προλαβαίνεται λίγο, γιατί είναι μια προσπάθεια την οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Όπου προσπαθούμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο, σε ιατρικά δεδομένα μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τη συνεχή περίπτωση, μας βρίσκεται και εμάς σε αδιέξοδο, γιατί δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε τη συνεχή περίπτωση. Άρα, δεν ξέρουμε, κάποιο είδους διακριτοποίηση ενδεχομένως πρέπει να γίνει, αλλά είμαστε και εμείς στο ψάξιμο σε κάτι τέτοιο. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση για τον κύριο Μακρύδη. Ανδρέα, να κάνω εγώ μια και εδώ βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα, εκτιμάται πρώτα κάποιο σύνολο παραμέτρων και μετά, θεωρώντας αυτές τις εκτιμήσεις, συνεχίζεται και εκτιμάται τις υπόλοιπες. Δεν εκτιμάται όλες τις παραμέτρους του μοντέλου μαζί, αυτή είναι η ερώτησή μου, ή κάνω λάθος? Εκτιμάμε ουσιαστικά τις παραμέτρους που βρίσκονται μέσα σε αυτή την κλάση κατανομών. Ουσιαστικά μία παράμετρο έχουμε όλοι και όλοι, την α, απλά αυτή η παράμετρο εξαρτάται από τους δείκτες I και J, τη σύνταξη την εκτιμούμε με την κλασική μέθοδο και χρησιμοποιώντας αυτήν εδώ την παράμετρο, χρησιμοποιούμε τη θεωρία που κρύβεται πίσω από τη θεωρία των μημαρκοβιένων διαδικασιών και εκτιμούμε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους. Άρα ναι, αυτό λοιπόν πρώτα εκτιμάται αυτή την βασική παράμετρο, ας πούμε. Ακριβώς. Και μετά conditional σε αυτή τη τιμή. Κάνετε εκτίμηση για όλες τις υπόλοιπες, ας πούμε. Πόσο δύσκολο θα ήταν να το κάνετε αυτό ταυτόχρονα όλες μαζί? Φαντάζομαι... Ουσιαστικά η μεγαλύτερη δυσκολία εδώ έγκυται στο να βρεις αυτόν τον πυρήνα. Αν βρεις τον πυρήνα μπορείς να βρεις τα πάντα. Άρα για να βρεις τον πυρήνα χρειάζεσαι πρώτα τη συνάρτηση κατανομής των χρόνων παραμονής. Άρα η δυσκολία πρώτα έγκυται σε αυτή την περίπτωση, που αν δεν είμαστε μέσα στην κλάση την οποία θεωρούμε, δεν ξέρουμε πώς να βρούμε αυτή τη... ενδέχεται να είναι κάποια άγνωστη αυτή η συνάρτηση των χρόνων παραμονής. Άρα χρειαζόμαστε πρώτα να το θεωρήσουμε αυτό, να βρούμε αυτή την παράμετρο και μετά να προχωρήσουμε στην εκτίμηση των υπολείπων. Κατάλαβα. Σαφές. Οκ. Οπότε, μιας και δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε ξανά τον Ανδρέα. Ανδρέα, εύχομαι καλή συνέχεια. Και σε εσάς, καλό υπόλοιπο. Ελπίζω να τα πούμε για κάποια στιγμή, γιατί όλοι online βρισκόμαστε. Θα φτιάξουμε οι καταστάσεις και θα πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν ιδιαίτερη μου τιμή και που σας γνώρισα. Ευχαριστούμε εμείς. Καλή συνέχεια, Ανδρέα. Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστούμε. Για χαρά. Ευχαριστώ.